Βγαίνουμε έξω. Λοιπόν, παιδιά, λογικά θα εμφανιστούμε σε λίγο. Απλά ξεκινάω γιατί το βίντεο ήδη γράφει. Θα τα καταφέρουμε. Ό,τι και να γίνει, είμαστε εδώ. Θα βγούμε νικητές. Χωρίς υπολογιστές, χωρίς τίποτα. Την αγάπη σας μόνο να έχουμε. Και ενδεχομένως κανένα share, παιδιά, γιατί δουλεύουμε κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. Όπως βλέπετε, τα πράγματα είναι δύσκολα. Και ελπίζω τουλάχιστον τώρα να βγαίνουμε και να είμαστε bombastic, γιατί αλλιώς θα το σπάσω τον υπολογιστή, δεν θα μου τη βγάλει καθαρή. Μην το σπάσεις γιατί είναι και Mac κιόλας. Φυσικά και είναι Mac, αλλά επειδή είναι και 6 χρονών, έχει αρχίσει και βαράει και αυτό να βολέσει τη ζωή. Αλλά δεν έφταιγε αυτός βασικά, τώρα κάτι παίχτηκε με το δίσκο, είχε γεμίσει ο δίσκος. Τώρα όμως είμαστε κομπλέ, βλέπω κομπλέ είμαστε. Βλέπω Πάνος, Ιωάννα, Τσάλα, Σουφ, αυτός ο Ισπανόφωνος μάλλον φίλος με τα τέσσερα ονόματα. Λέει ότι στόχος στην Pancake ήταν να αρέσει στον κόσμο. Αυτό λοιπόν που λες στην αρχή τα λούζησε με τα Παναγιώτη. Δηλαδή είχες πει αν ο άλλος θέλει να τη φάει και μετά και εγώ συμφώνησα ως άλλος μάπας. Πάνω να πει ότι πέτυχε η φωτογραφία. Όχι φίλε, Πάνω δεν είναι Αγγέλη, 100%. Παίζει ρόλο και αυτό που λέμε, παίζει ρόλο και αυτό που λέμε, αλλά πρέπει να είναι προσεγμένη η φωτογραφία. Όπως λέει και ο Ανδρέας, για να κόψουμε εδώ αυτή την κουβέντα, όπως λέει και ο Ανδρέας, πάμε όλοι για shares. Έτσι ρε παιδιά, δώστε λίγο δύναμη, δώστε λίγο πάλμο στην ομάδα. Τι είναι ένα share, ένα κλάκ είναι γάμο, την τρέλα μου, μην το λέμε για τα ξαναλέμε. Και όπως λέει ο Πάνος ο Σμυράκης, μικρός είναι ακόμα ο Μακ, θα μεγαλώσει. Μπράβο φίλε, γιατί θα μείνει για πάντα εδώ, δεν θα φύγει ποτέ. Και ένα γεια καλημέρα στο Γιάννη Καρακοσταντή, μας βλέπει. Και στον Πάνο, που λέει πράγμα κάνει. Ναι, αλλά το έστειλες δύο φορές, οπότε μάλλον κάτι σε τσίγκλισε εκεί πέρα. Οπότε εντάξει, δεν πειράζει. Να σε καλά, συνεχίζουμε τις φωτογραφίες μας για να μην πάθει πάλι κανένα κλακάζ. Και γυρίζουμε. Πάνο, Ιωάννα, Τσάλα, Σουφ, κάνε και ένα share, φίλε. Δεν κακό. Αλλά σαν τρένο το είπες. Τσάλα, Σουφ. Αφού έτσι γράφει, τι να κάνω, φίλε. Λοιπόν, εδώ δώσαμε βαθμολογία, όχι ακόμα. Δεν δώσαμε. Θα δώσουμε τώρα. Θα δώσω λοιπόν εγώ. Επειδή αυτή η φωτογραφία ήταν μάλλον ο λόγος που φάγαμε Παναγίες και έκλεισε το link, θα δώσω λοιπόν ένα 5. Εγώ θα δώσω ένα 3. Ωραία. Να είσαι καλά, φίλε. Γιατί μπορεί να μου αρέσει η μπριζόλα, αλλά το κάδρο είναι πολύ στενό, δεν υπάρχει τίποτα. Μου έχει κοπεί ανάσα δηλαδή. Ακριβώς. Οπότε φίλε Κωνσταντίνε Γαργαλά, μου γαργάλισε στον ουρανίσκο, αλλά κάτι παίχθηκε εκεί πέρα. Με το πλησίασμα, δηλαδή μάλλον έχεις κάνει crop στη φωτογραφία σου. Παναγιώτη, παίξε μπαλίτσα. Σταμάτα Μαρία, μην τρως όλα τα κεράσια, τα έχω για τη φωτογράφηση. Και Μαρία ρε. Όχι, λέει και καλά ο φωτογράφος. Ναι. Και λέει πω τη ζημιά μου έκανες, κάτσε να βάλω τα κουκούτσια πίσω και τα κοτσανάκια από εδώ και συνεχίζουμε μετά. Εντάξει, είναι μια καλή προσπάθεια. Να αποτυπώσουμε κάτι. Ο τύπος σκέφτηκε έξυπνα να βάλει τα κουκούτσια και τα κοτσανάκια σε μία άκρη πίσω. Αλλά το συγκεκριμένο φόντο δεν βοηθάει. Ούτε το φόντο ούτε το σημείο που στέκονται τα κερασάκια βοηθάει για τη συγκεκριμένη λήψη. Καλή προσπάθεια. Από ό,τι βλέπω, παίζει να έχει και γιόγνου από πάνω. Α, λες για το φως, ναι, σωστά. Για το φως. Φαίνεται, ναι. Και βάζω, εντάξει, σχετικά καλός φωτισμός, όχι κάτι τόσο τρομερό. Σας το λέμε και πάλι ότι τέτοιους λήψεις θέλουν διαφορετικό background, να δημιουργείται μια ατμόσφαιρα. Το συγκεκριμένο είναι πολύ τυπικό, πολύ, πολύ αδιάφορο για μένα. Ωραία. Βάζω ένα 3. Εγώ θα βάλω ένα 4,5. Μάλλον θα βάλω ένα 5, θα δώσω τη βάση. Απλά το κάδρο δεν μου αρέσει πάρα πολύ γιατί βλέπω πολλά πλεγμένα κοτσανάκια πάνω στα ήδη κοτσανάκια που υπάρχουν στα κεράσια. Αντίστοιχα και τα κουκούτσια είναι πέφτουν πάνω στο κοτσανάκι. Λίγο με μπερδεύει αυτό. Το κάθετο μου αρέσει το κάδρο, είναι ωραίο. Και θα βάλω λοιπόν ένα 5. Λοιπόν, Παναγιώτη, είμαι βέβαιος ότι δεν έχεις κάνει ακόμα share. Και άμα δεν έχεις κάνει εσύ share, δεν έχει κάνει κανένας. Μόλις τώρα έκανα. Με έπιασες το share, με έπιασες. Έτσι, μπράβο. Ξέρω εγώ. Ξέρω ποιος κάνει share, παιδιά. Και αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάνει πολύ. Δώστε, παιδιά, πάλι γιατί πάει ο υπολογιστής. Πάμε για καινούργιο τώρα. Δώστε πόνο. Δώστε πόνο. Ο φίλος λοιπόν που μας έστειλε αυτή την φωτογραφία, την κατά τα άλλα ωραία φωτογραφία, είναι ο Γιώργος Ντονούδης. Οπότε, να σε καλά, φίλε.
Και τώρα πλησιάζουμε, νομίζω έχουμε μείνει 2, 4, 6, 8, 10 φωτογραφίες για να βάλουμε τον νικητή. Οπότε το άγχος ανεβαίνει κατακόρυφα. Λοιπόν, ωραία λήψη. Φυσικός φωτισμός, βέβαια είναι λίγο μερικός ο φωτισμός, είναι δεξιά. Αριστερά δηλαδή είναι λίγο πιο σκοτεινά τα πράγματα. Θα ήθελα έναν ανακλαστήρα τουλάχιστον αριστερά για να μπορέσει να φέρει λίγο φως μέσα και να μου δώσει, να μου σβήσει λίγο τις σκιές μου. Βλέπω όμως σωστή εστίαση στον ήρωά μου. Βλέπω μια σωστά εστιασμένη φωτογραφία αυτή τη στιγμή πάνω στο γλυκό. Βλέπω τρουφίτσες ανάκατα. Εμένα προσωπικά μου αρέσει αυτό πάνω στο τραπεζομάντιλο, παύλα, δερμάτινο κάτι. Καρέκλα, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Και βλέπω πάλι το rule of 3 που λέμε, ο FODS όπως το λέγαμε, το μάθαμε. Ότι τα μονά στοιχεία συνήθως είναι πιο θελεκτικά στη φωτογραφία μας παρά τα ζυγά. Βεβαίως δεν ξέρω πόσες τρούφες είναι πάνω, θα κάτσω να τις μετρήσω μετά. Μπορεί να είναι και αυτές μονές. Αλλά δεν έχει καμία σημασία. Είναι 3 τα βασικά μας τύπου, δεν ξέρω τι γλυκά και είναι αυτά. Οπότε θα βάλω στη φωτογραφία αυτή ένα. Αν είχε καλύτερο φως, θα βάζα παραπάνω, αλλά θα βάλω ένα 6. Είδε ότι Βαγγέλη εδώ πέρα, αν υπήρχε ένας ανακλαστήρας αριστερά, πόσο πιο διαφορετική θα ήταν η φωτογραφία. Ναι. Εγώ δεν συμφωνώ με το καδράρισμα. Και μάλλον δεν συμφωνώ με το στήσιμο των προϊόντων. Ήθελα λίγο να είναι διαγώνια τα προϊόντα. Στο μάτι μου θα φαίνονταν καλύτερα, να σου πω την αλήθεια. Και οπωσδήποτε ένα ανακλαστήρα για να μαλακώσει λίγο τις σκληρές σκιές που έχουν δημιουργηθεί από το κόντρα φως. Εγώ θα βάλω ένα 3. Σούπερ. 3. Τι λες, ναι, φίλε. Λοιπόν, τέλος πάντων, η φίλη μας είναι η Βιολέτα Δελέα. Πού θα τη λήψει. Α, να τη Βιολέτα. Και μου λέει θα δω και να δω το 3 μου, μου λέει. Οπότε το πήρε το 3, το πήρε το 3 σου, Βιολέτα, καλή φάση. Πάμε στην επόμενη. Φιλιά πολλά, η Βιολέτα πάντα, πάντα παρούσα στις επάλεξεις του TCMGR και του PhotoGFX και φυσικά και στις κριτικές φωτογραφίες. Και βεβαίως πάντα παρούσα στο 3 του Παναγιώτη. Καλός ή κακός, τι να κάνουμε. Πάμε στην επόμενη. Παίξε μπάλα, Παναγιώτη. Γιατί... Λοιπόν, έχω πάει σε εστιατόριο και έχω παραγγείλει τα τορτελίνια μου με το τυράκι μέσα και μου τα φέρνουν λίγο με τη χούφτα πρέπει να τα πετάξανε μέσα. δεν εξηγείται αλλιώς. Έχει λίγο ξεκινήσει και, και ο φίλος προσπάθησε να τα αποτυπώσει, δεν ξέρω, μπορεί και με το κινητό του ακόμα. Κινητό σίγουρα είναι. Ναι, γιατί δεν βλέπω focus, βλέπω όχι, κάπου όχι, αριστερά εκεί πέρα. Ναι, ναι, ναι. Κακό φωτισμό και λάθος γωνία λήψης και τα συγκεκριμένα ζυμαρικά. Οπότε για μένα είναι ένα 2 αυτή η φωτογραφία. Και εγώ θα βάλω ένα 3,5 στη φωτογραφία χωρίς πολλά-πολλά. Είναι μια φωτογραφία που πάμε σε ένα εστιατόριο και λέμε «Α, ωραίο πιάτο». Βεβαίως δεν είναι ωραίο πιάτο ούτως ή άλλως, είναι λερωμένο. Με το μυστήρι το πετάξαμε πάνω. Σκουπιδάκια, αυτό έχει ξεκυλιαστεί, το τορτελίνι. Όχι. Θα προτιμούσα να ήταν κάθετη φωτογραφία επίσης, γιατί βλέπω κάτι άκυρα εδώ πέρα. Ενώ στην κάθετη θα βλέπουμε και την πύρα καλύτερα και το άλλο πιάτο ενδεχομένως. Αλλά γενικότερα είναι μια απλή φωτογραφία γρήγορη. Και ο φίλος είναι ο Ηλίας ο Κούβαρης, ο οποίος έστειλε αυτή τη λήψη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε. Και σίγουρα το απίλαψες το φαΐ σου. Πάμε στην επόμενη. Λοιπόν, σαν να βλέπω ψεύτικα μπέργκερ είναι αυτό. Έτσι, έτσι, πολύ στρωμένα, και πολύ. Αυτό μάλλον συμβαίνει γιατί έχω πολύ μπλε φως. Σωστή η τάμπλα, ναι, ναι, πάνω στο μπέργκερ. Ναι, ναι. Αλλά σωστό το λιώσιμο, κρεμμυδάκι, ωραία γενικότερα σε στήσιμο τα μπέργκερ. Μ' αρέσουν, δεν είναι άσχημα, αλλά κάτι με χαλάει, δεν ξέρω. Κάτι μου φαίνεται σαν να είναι πλαστικά. Δεν ξέρω γιατί. Είναι πολύ τέλεια. Όχι, δεν είναι αυτό. Νομίζω είναι το μπλε χρώμα που έχει από το παράθυρο. Και φυσικά το κάδρο δεν μου αρέσει. Θα ήθελα κάθε το κάδρο, εγώ στη λήψη αυτή. Για να μπορέσει να πιάσει και το ένα αριστερά όπως το έχουμε τώρα, αλλά και τα υπόλοιπα. Αλλά σε καλύτερη προβολή. Και πάλι δεν θα ήθελα να φαίνεται πού τελειώνει η τάβλα, γιατί φαίνεται ουσιαστικά ότι έχουμε βάλει μια τάβλα και δεν έχουμε βάλει δεν είμαστε σε ένα τεράστιο τραπέζι. Οι τάβλες είναι ένας ωραίος τρόπος για να προσομοιάζουμε ένα τραπέζι που δεν έχουμε, αλλά πρέπει να μην φαίνεται αυτό στο θεατή, στο τελικό θεατή. Οπότε νομίζω είναι πολύ κοντά η λήψη, χωρίς να είναι μάκρο όμως η λήψη. Και γι' αυτό το λόγο θα βάλω ένα 5,5 στη φωτογραφία. Αυτή η λήψη για μένα είναι τεράστιο λάθος του φωτογράφου, γιατί είχε ένα πολύ ωραίο θέμα.
ωραίο στρωτό, ωραία κομμένα και τα προϊόντα του μέσα στο μπέργκερ, στο κατάλληλο μέγεθος, και θα μπορούσε να κάνει μια φανταστική λήψη. Για μένα η λήψη είναι, από όπου και αν την πιέσει, είναι λάθος. Λάθος κάδρο, λάθος γωνία, λάθος απόσταση και λάθος φως. Από εκεί και πέρα, το focus δεν το βλέπω μπροστά εκεί που θα το ήθελα. Το μπιφτέκι που θέλω να φαίνεται και το τυρί που είναι λαχταριστό, δεν είναι focus. Σωστά, Βαγγέλη? Ναι, έτσι είναι. Οπότε για μένα και αυτή η φωτογραφία είναι ένα 3. Σούπερ. Οπότε ο φίλος μας είναι ο Θωμάς, χωρίς πολλά-πολλά. Δεν μου έχει άλλο επώνυμο δηλαδή. Να είσαι καλά, φίλε Τόμας. Πάμε στην επόμενη. Λοιπόν, πες μας τώρα πάλι τύπου μπέργκερ. Διαφορετική προσέγγιση, πολύ καλύτερη. Με πιο επαγγελματική, θα έλεγα. Πολύ ωραίο φως, πιο ζεστό. Αναδεικνύει το μπέργκερ μας εδώ. Mm-hmm. Αλλά το ήθελα σε κάθετη. Δεν ξέρω τι καλό με τις κάθετες στα μπέργκερς. Ναι. Ήθελα, ας πούμε, τις πατατούλες πιο πίσω να ήταν σε μια κάθετη, να μου έδινες διαφορετικά λίγο το μπιφτέκι μαζί με τον μπέργκερ και να ήταν στο βάθος τις πατατούλες. Το λογότυπο κοντεύει να καταπιεί τον μπέργκερ, να το πούμε και αυτό. Αλλά είναι πολύ καλύτερο από το αλλού που ήταν άλλο αχαλαχωβατσά. Από εκεί και πέρα είναι μια πολύ καλή προσπάθεια, βάζω ένα 6. Okay. Και εγώ θα πάω, σίγουρα είναι καλύτερα και στημένο και το μπέργκερ, δεν είναι πολύ πεπιασμένο, δηλαδή είναι πιο ανοιχτό, το βλέπουμε και τα στοιχεία του μέσα. Είναι φρέσκο φαίνεται, δεν έχει ακόμα πανιάσει από το κέτσαπ. Βεβαίως το κέτσαπ μπορεί να πέσει και πάνω στο λογότυπο σε λίγο, όπως το βλέπω. Ήδη έτοιμο να στάξει είναι. Η πατάτα μου αρέσει που είναι χύμα στην τάβλα. Όπως τα έχουμε πει βέβαια για τις πατάτες τηγανιτές, στα πρόχειρα φαγητά πρέπει να είναι χύμα στις τάβλες για να φαίνεται πιο ωραίο. Και βεβαίως μου αρέσει και η ριγανίτσα η οποία παίζει μπάλα γύρω στην τάβλα. Οπότε θα βάλω ένα 6,5 στη φωτογραφία αυτή. Και έχουμε λοιπόν το φίλο ο οποίος πήρε 6 του Βαλεσίε. Ναι. Ο φίλος είναι ο Κώστας Μωυσίδης. Γεια σου Κώστα. Μωυσίδης. Για να το σημειώσω, γιατί λογικά έχει μπει και στη λίστα με τους πρώτους. Η Στέλλα βλέπω μετά από την πάστα θέλει να φάει και πατάτες τηγανιτές. Μπράβο Στέλλα, καλά το πας. Κομπλέ είσαι. Φυσικά τα σχόλιά σας τα διαβάζουμε σχεδόν όσα προλαβαίνουμε δηλαδή. Και όσα έχουν θέμα και το θέμα μας εδώ, έτσι. Ο Στράτος γράφει, μάλλον αγάπησε τον μπεργκέρ. Ο Στέλιος γράφει λάθος που σ' αγάπησε αμέσως και τυφλά. Ο Στράτος. Τι είπα εγώ, Σταυρός. Στέλιος. Συγγνώμη, ο Στράτος. Καλλιτεχνικές ανησυχίες μάλλον από το Στράτο. Να σε καλά, φίλε. Και τον μπέργκερ να φέρετε μάλλον. Και ο Νίκος, ωραίο θέμα λέει, έχουμε πεινάσει όλοι. Και ο Μάνος λέει για το φωτισμό ότι είναι χαμηλός. Προφανώς εννοεί κάποια φωτογραφία τώρα. Για τις προηγούμενες λέει. Οκ, okay, όπως και αν έχει. Πάμε στην επόμενη. Να σε καλά, φίλε Κώστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επόμενη λοιπόν λήψη. Όπα. Μια λήψη μυστήρια θα έλεγα. Πολύ ενδιαφέρουσα. Halloween, εμένα μου θυμίζει Halloween. Πολύ ενδιαφέρουσα φωτογραφία. Δηλαδή η λήψη με φωτισμό. Ψαγμένο θα τολμούσα να το πω. Δηλαδή βγάζουμε. Υπερβάλλει. Ψαγμένο είναι για μένα, για κάποιον μπορεί να μην είναι. Δεν είπα ότι είναι τέλειο. Έχουμε λοιπόν σημειακό φωτισμό, μάλλον παραθύρου. Γιατί είναι μαλακ. Μπορεί να είναι και φλάς, δεν ξέρω τώρα ο φίλος τι. Πώς είναι, παράθυρο δεν είναι σίγουρα. Δεν ξέρω. Μπορεί να είναι ίσα να έχουμε ανοίξει μια κουρτίνα και να περνάει μια ευθεία γραμμή. Δεν ξέρω. Πάντως έχει φωτίσει την επιφάνεια. Βλέπω μια κανάτα πίσω που δεν καταλαβαίνω τι κάνει η κανάτα. Κάτι τη ρίχνει μέσα. Και αυτό με μπερδεύει. Δηλαδή βλέπω ένα ωραίο στήσιμο έτσι επαρχίας με ντομάτες, κρεμμύδια τα λοιπά. Λίτσες στο έδαφος. Τι είναι αυτό, επιφάνεια. Η ριγανίτσα κάτω πεταμένη μου αρέσει. Αλλά μπερδεύτηκα. Το είναι πίσω γκώθι. Γιατί υπάρχει έτσι. Ρίχνει κάτι και ήθελε να φαίνεται. Μάλλον ρίχνει λάδι. Δεν ξέρω τι ρίχνει ακριβώς. Ας μας πει ο φίλος στη συνέχεια ποια είναι η ιδέα. Αλλά εμένα μου αρέσει γιατί έχει γίνει προσπάθεια. Είναι τρομακτική η φωτογραφία. Και θα βάλω ένα. Είναι μια άλλη άποψη λοιπόν. Δεν μας κάνει να πεινάμε. Μας κάνει πιο πολύ να πεινάει η τουαλέτα για μας. Και το Pampers.
Αλλά φαντάζομαι το Halloween το λες λόγω της πιπεριάς. Λόγω της πιπεριάς, ναι. Η οποία είναι σαν μια φάτσα που μας κοιτάει. Θα βάλω λοιπόν εγώ σε αυτή τη λήψη ένα 6. Εμένα δεν μου δίνει κάτι αυτή τη λήψη. Με τρομάζει. Okay. Εντάξει, μπορεί να προσπάθησε εδώ ο φίλος, αλλά εφόσον την έβγαλε και είδε ότι φαίνεται πίσω, ακόμα και το... και αυτό που κρατάει που ρίχνει, λάδι δεν ξέρω τι ρίχνει, έπρεπε να έχει κάνει κάποιες βελτιώσεις ή να την ξανακάνει πάλι. Εντάξει. Υπάρχει μια προσπάθεια, αλλά όχι αρκετή για μένα, να σου πω την αρκετή. Εγώ θα βάλω ένα 3. Όπως λέει και ο Γιώργος ο Σκερλίδης, είναι μια χωριάτικη σαλάτα, στημένη, έτσι στη σειρά, και την εκτελεί το λάδι, θα έλεγα εγώ. Αλλά ωραία. Εντάξει, μια άποψη, όπως και αν έχει λοιπόν, ωραία είναι. Και βλέπω και η Αναστασία το βρήκε, λέει, είναι χωριάτικη. Ακριβώς, είναι με άλλο στήσιμο όμως. Ο φίλος είναι ο Μιχάλης ο Μπεργκέτης, ο οποίος έχει κερδίσει 2 φορές τους διαγωνισμούς μας. Τον έχουμε συνηθίσει σε ψαγμένες προτάσεις. Μπράβο, όντως, τώρα που πες Μιχάλη, το πάει πολύ ψαγμένο, αλλά δεν του βγήκε αυτή τη φορά τόσο πολύ. Εμένα προσωπικά μ' άρεσε. 3 έδρες. Εντάξει, okay. Μπορεί ο Μιχάλης να επηρεάσει και από το σενατόριο που είχαμε πάει κάποια στιγμή. Αχα. Μπορεί. Και να του βγει και αυτό. Μπορεί, ποιος ξέρει. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάντως πάρα πολύ, φίλε Μιχάλη, για την προσπάθειά σου. Πάντα μας αρέσουν οι φωτογραφίες σου. Εγώ τουλάχιστον τις βρίσκω πετυχημένες και ενδιαφέρουσες. Οπότε ευχόμαστε να έχουμε και συνέχεια. Πάμε στην επόμενη. Παναγιώτη, έπαιξε μπάλα. Πάντα αυτό που πατάθες μου δίνεις. Τι ας κάνω, αυτή είναι. Δεν φταίω εγώ. Εδώ έχει ξεκινήσει ο φίλος και τρώει γιατί το πιούν είναι λερωμένο μπροστά. Και το άλλο και του λέει ρε παιδί μου, σταμάτα τι σου είπα πριν λίγο ότι θέλω να τη φωτογραφήσω. Για να τη στείλω ρε παιδί. Ψάρι είναι αυτό, Βαγγέλη, ψάρι πρέπει να είναι. Ξέρω εγώ τι είναι τώρα αυτό. Μπορεί να είναι και μπριζόλα, ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω. Μπορεί να είναι και κοντόπουλο όμως. Ναι, άσε τώρα, πεινάμε. Τελείω, προχώρα. Και είναι. Θα μου πει πάλι ο Στράτος ότι λέω πολλά λάθος πάλι. Παιδιά είναι όλα λάθος. Όλα είναι λάθος. Αν εξαιρέσεις το φως που είναι σχετικά καλούλι. Είναι flat man, αλλά είναι καλό. Δεν είναι άσχημο δηλαδή. Background, 2 αλάτι πιπέρι τα οποία είναι άδεια και δεν είναι ότι καλύτερο για background. Ένα ξύλο τραπέζι αδιάφορο. Μαχαιροπύρουνα λερωμένα. Το μαχαίρι πλαστικό. Επάνω στο πιάτο, λερωμένο πιάτο, πράγματα στο background που δεν πρέπει να φαίνονται. Με λίγα λόγια, 2. Το περιμέναμε το 2. Να έρθει βασικά, κάτσε να αναφερόμαστε και με τρε φίλε. Ψάρι λένε τα παιδιά, Σολομός. Λοιπόν, ψάρι ή όχι θα μας πει ο φίλος. Εγώ θα βάλω ένα 2,5. Είδες που πέρασε στα λόγια μου. Έρχεσαι στα λόγια μου. Ο Κωνσταντίνος, ο οποίος όπως έτρωγε έλεγε, όχι. Είναι και οι Βλασόπουλοι που κάνουν κριτική, οπότε με το στόμα μπουκωμένο, κάτι λέει από μπροστά αριστερά, λέει κάτσε να βγάλω μια φωτογραφία. Δεν γίνεται έτσι, φίλε. Οπότε γι' αυτόν τον λόγο βαθμολογηθήκαμε και έτσι. Σου προτείνω να πάρεις ιδέα από τα προηγούμενα που έχουμε δει μέχρι στιγμής και από τα επόμενα που θα έρθουν. Και όπως ξέρει, την επόμενη φορά να είσαι ακόμη καλύτερος. Λοιπόν, πάω εγώ στην επόμενη τώρα. Και πάλι βλέπω μία προϊοντική φωτογράφηση αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, είναι μεν φαγητό, αλλά δεν με βάζει στη θέση του φαγωποτιού, δηλαδή. Δεν με βάζει σε θέση να φάω. Βέβαια, εντάξει, όπως και αν έχει. Βλέπω πάλι ένα μαχαιροπύρινο που στα σουβλάκια δεν ταιριάζει. Βεβαίως, ένα πυρουνάκι για την ντομάτα θα το έτρωγα και για το γύρο. Αλλά μαχαίρι, τέλος πάντων, δεν θα σχολιάσω. Βλέπω ότι είναι και πότης ο φίλος ή οι φίλοι. Κασάκι έτσι κομπλέ. Το φόντο λίγο okay, δεν με ενθουσιάζει. Το θεωρώ πιο πολύ προϊοντική φωτογράφηση. Θα βάλω ένα για το στήσιμο και για την όλη φωτογραφία θα βάλω ένα 5,5. Εγώ τη θεωρώ πολύ πυγμένη τη φωτογραφία. Το πιάτο ιδιαίτερα πολύ πυγμένο. Πιστεύω ότι είναι υπερβολή να έχουμε τόσο πράγμα επάνω. Είναι ποικιλία κρατικό να μου πεις ότι έτσι συνήθως τις σερβίρουνε. Από εκεί και πέρα δεν ήθελα τόσο κοντά τα πράγματα. Δηλαδή ούτε το κρασί το θέλα τόσο κοντά, ούτε το άλλο το πίπερο το θέλα τόσο κοντά. Το μαχαιροπύρινο δεν με πειράζει. Αν ήταν πιο ωραία τοποθετημένα στη φωτογραφία μου.
Ήθελα πιο στενό βάθος πεδίου. Δεν ήθελα να φαίνονται τα πάντα στη φωτογραφία μου, γιατί κοιτάω και τις γραμμές πίσω. Ναι, την γκρι, ναι. Τη λευκή, το τραπεζομάντιλο πίσω που τελειώνει και κάνει μια λεπτομέρεια εκεί πίσω που μου τραβάει το βλέμμα. Γενικότερα έχει λαθάκια η φωτογραφία μας. Οπότε εγώ θα βάλω ένα 3 για την προσπάθεια. Να βάζεις βαθμολογία, όχι να κριτικάρεις. Είπαμε μία εγώ, μία εσύ. Α, συγγνώμη. Ένα 3. Ωραία. Τόση ώρα για να βάζεις ένα 3. Δηλαδή, αν βάλεις 10, πόση ώρα θα μιλάς. Οκ. Πάμε στην επόμενη. Παναγιώτη, σχολιάζεις. Α, συγγνώμη, να πω ένα. Για να μην ξεχάσουμε κανένα όνομα και έχουμε κανένα παρατράγωδο πάλι. Γιατί το έχουμε για αυτό, ώρες να μας πείτε. Εμένα δεν μου πες το όνομά μου. Ναι, είναι και αυτά. Λοιπόν, Πέτρος Δίνος. Ευχαριστούμε πολύ, φίλε. Να είσαι καλά. Γεια σου, Πετράν. Γεια σου, τον Παναγιώτη, θα πεις. Ωραία. Μου αρέσει. Πολύ ωραίο ύφος. Πολύ ωραίο ύφος. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο καπνός που βγαίνει μέσα από τον πρίκι. Πολύ έξυπνο. Ωραίο φως, ωραίο background. Βλέπετε πίσω δεν υπάρχει μαυρίλα. Μπορεί να υπάρχει αυτό, αυτό που μπλεβίζει πίσω, αλλά δίνει πολύ ωραία αίσθηση με το θέμα. Δεν σε ξεγελάει, ούτε σε μαυρίζει ψυχολογικά. Το φως είναι απίστευτο εντωμεταξύ. Έρχεται από το πλάι και δίνει και ένταση και στον καπνό ακόμα. Για μένα αυτή η φωτογραφία είναι 8. Εγώ στη φωτογραφία αυτή θα βάλω 8,5 για να μην την αδικήσω. Θέλω να βγει σώμα με σώμα με τις άλλες. Είναι πάρα πολύ καλή φωτογραφία. Και θέλω να τη βάλω κόντρα. Βεβαίως όμως βλέπω και μάλλον αυτή η φωτογραφία βγαίνει εκτός συναγωνισμού. Μόλις τώρα το παρατήρησα. Είναι. Γιατί έχει έρθει με όνομα φαγητό. Όχι με όνομα του ανθρώπου που έχει λάβει μέρος στη φωτογραφία. Βασικά για να είμαστε και δίκαιοι και να το δείτε και εσείς, γιατί αυτή η φωτογραφία πηγαίνει για 10. Για πρώτη δηλαδή ουσιαστικά. Βλέπετε εδώ ότι έχει την ένδειξη φαγητό. Το βλέπετε? Όχι, παιδιά. Οπότε, δικό μου λάθος που δεν πήγε στις... λαθασμένες. Για τα σκουπίδια. Αλλά να πω ότι η φωτογραφία είναι φανταστική. Ήταν πάρα πολύ καλή φωτογραφία, αλλά παιδιά πρέπει να δίνουμε βάση για να είμαστε δίκαιοι με όλους. Γιατί αλλιώς θα είχαμε άλλα θέματα και θα μας βρίζατε. Οπότε, δυστυχώς φίλε μου ή φίλη μου ή όποιος και αν ήσουν, φίλε, να είσαι καλά. Δεν μπορεί. Πολύ καλή προσπάθεια, μπράβο του. Ήταν φανταστική φωτογραφία, αλλά φαγητό, εκτός αν σε λένε φαγητό, φαγητός, δεν ξέρω, στείλουμε ένα μήνυμα. Διαφορετικά... Να, ο Στράτος είναι, ο Μπαρμακέλης, ναι, ο Στράτος είναι κοντά μας συνέχεια. Φίλε, Στράτο... Δυστυχώς, ρε φίλε. Και τι είναι Στράτο όμως. Αναγκαστικά, γιατί ξέρεις ότι θα είχαμε τώρα μηνύματα. Έπρεπε να βάλω το όνομα και λέει μπερδεύτηκα. Μυστήρια. Η φωτογραφία σου ήταν πάρα πολύ καλή. Είδες και το σχολείο μας. Μπράβο. Πολύ καλή. Δυστυχώς, παιδιά, όνομα, διαστάσεις δεν τα ξεχνάμε ποτέ. Πάμε στην επόμενη. Παναγιώτη, επειδή πριν δεν μέτραγε η συγκεκριμένη, ξαναπέξε μπάλα. Ναι. Εδώ έχει, ο φίλος μας είχε διάθεση να στήσει κάτι. Mm-hmm. Αλλά δεν του πήγε καλά το φως, από ό,τι βλέπω εδώ. Το μπεργκερέκ, το εντάξει, ξέρω κατάπια. Το είδα. Το μπεργκερέκ δεν του πήγε, από πολλά φωτισμού δεν του πήγε καλά το όλο θέμα. Πολύ, πολύ θερμός φωτισμός. Ωραίο φόντο. Ήθελα να φαίνεται λίγο, να φαίνεται και ο πάντος της πυράς, συγγνώμη. Δηλαδή ήθελα το φωτογράφο να ξεκινήσει λίγο πιο ψηλά. Και για μένα πάλι κάθετη, όχι ναι. Οριζόντια. Ήθελα, ας πούμε, να μεταφέρεται στη μία τον μπέργκερ μου και στο βάθος την πύρα πίσω. Και ένα φως να διαπερνάει την πύρα από μέσα, όχι από πάνω. Είναι, ναι. Η πύρα είναι ένα πολύ ωραίο στοιχείο, αν τη φωτίσεις από το πλάι, περνάει το φως πολύ ωραία από μέσα και την τονίζει ακόμα περισσότερο. Οπότε πολύ καλή προσπάθεια, βλέπουμε δύο φώτα, ένα δεξιά πάνω που το ξεχωρίζουμε και ένα αριστερά. Αλλά πολύ θερμός φωτισμός, πολύ θερμός. Ακριβώς, οπότε τι θα βάλεις? Για μένα, επειδή είναι πολύ καλή προσπάθεια, θα βάλω ένα 5 σε αυτό το γραφείο. Και εγώ θα βάλω ένα... Το στήσιμο, αν ήταν κάθετο όπως το πες, θα μου άρεσε ακόμα καλύτερα. Ναι. Γιατί πρώτα απ' όλα δεν θα βλέπα το τέλος της τάβλας. Και πάλι βλέπουμε τάβλα, πατάτε στις γανιντές, βλέπετε ότι ο κόσμος και τα παιδιά έχουν ψαχτεί. Οπότε χαίρομαι γι' αυτό.
Το fast food λοιπόν είναι πιο πρόχειρο, πιο έτσι χύμα. Μ' αρέσει λοιπόν. Η μπύρα θα την ήθελα πιο κατακόρυφη, το ποτήρι δηλαδή, αν γινότανε. Πιο στενή δηλαδή. Αλλά πολύ ωραία προσπάθεια και φυσικά το μπέργκερ φαίνεται σπιτικό. Έτσι, κεφτές, full. Και όχι μπύρα. Σπιτικό είναι, ναι. Βασικά πίνασα. Οι πατάτες τηγανιτές μ' αρέσουν. Γιατί συγκεκριμένες, πολύ ωραία. Νομίζω λέγονται κάπως αλλιώς αυτές τις πατάτες. Δεν ξέρω. Potato, veggies, wedges, κάπως έτσι λένε. Τέλος πάντων. Για το φως έχω μία ένσταση, αλλά είναι πολύ δηλαδή το highlight δυνατό και μου αποσπά λίγο την προσοχή. Κατά άλλα θα βάλω εγώ ένα 6 στη φωτογραφία. Και η φωτογραφία είναι της Στέλλας της Φουντουκίδου, η οποία πίνει καφεδάκι και μας παρακολουθεί. Ναι, το βράδυ, με τα χελάκια του. Η Στέλλα δεν μου είχε πει ότι το έκανε με τα χέρια της όλο το σκηνικό, οπότε μπράβο Στέλλα. Μπράβο Στέλλα, πολύ καλή προσπάθεια. Και να πούμε ότι όλη φορά... Το κύμα στην επόμενη φορά, Στέλλα, να το κάνεις με κάθε το κάδρο και λίγο πιο πάνω. Αχα, ακριβώς, ωραία. Να πω και κάτι ακόμα πέρα από... Θα συνεχίσω με τη Στέλλα. Να πω, επειδή υπάρχει ένα chat, κάποια σχόλια στο chat του Νίκο, ο οποίος ξεκίνησε ότι η φωτογραφία βέβαια του Στράτου, η οποία δεν πέρασε λόγω ονόματος, ενδεχομένως ήταν εκτός θέματος γιατί είχε καφέ. Να πούμε ότι ως φαγητό εννοούμε όλο το concept, βρόσιμο, υπόσιμο. Οπότε από νερό μέχρι, ξέρω εγώ, στο τζουκάκια, το θεωρούμε food αυτή τη στιγμή. Εντάξει, ακόμα και τα φιστίκια, που λέει ο λόγος, έτσι. Οπότε ήταν εντός θέματος. Το είχαμε πει και στις οδηγίες, ναι, όπως λέει και η Γιώτα. Ναι, και να πω και στην Ελλάδα, ναι, στα κάτω του καλό. Λοιπόν, Στέλλα, αυτό είναι οριζόντιο κάδρο. Αυτό είναι το κάθετο. Εντάξει. Δεν χρειάζεται άλλο. Θα το εξηγήσουμε. Πάμε λοιπόν στη συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και σε σένα, Στέλλα. Και έρχεται η ώρα του τελευταίου διαγωνιζόμενου και μετά μπαίνουμε στην τελική προσπάθεια. Βεβαίως, δεν έχουμε τα share που επιθυμούσα. Δεν ξέρω τι θα κάνω. Έγινε και στραβή με το κόψιμο. Έγινε και στραβή, αλλά αντί να σου δώσω μετά μια όθηση, τα παιδιά και να σου πούνε, έλα ρε παιχταράτες, πάρτε μια βοήθεια. Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Ζούμε στην εποχή της, δεν βαριέσαι ρε φίλε, θα το κάνει άλλος. Ναι. Πάμε σε διαφορά φίλο. Λοιπόν, εγώ τώρα, πάλι προσπάθεια κάθε του κάδρου, κάθε του λεωσυγνώ, μπερδεύτηκα, από πάνω ναι. Λήψης. Βλέπω ότι είναι τουλάχιστον καθαρή φωτογραφία, δεν έχει κουνήματα. Βλέπουμε φυσικό φωτισμό να έρχεται από εδώ, χωρίς όμως έναν δεύτερο φως ή ανακλαστήρα, μια ανάκλαση για να σβήνει τις σκιές. Είναι πολύ μακριές οι σκιές, βλέπετε. Φυσικά το πιάτο δεν είναι σωστό. Θα θέλαμε ένα λευκό πιάτο ενδεχομένως, χωρίς πολλά σχεδιάκια. Ειδικά το μπλε δηλαδή κάνει γκέλ με τη χωριάτικη. Είναι πιο πολύ για ψάρι το μπλε. Εδώ πέρα βλέπουμε πάλι άλλο πιάτο. Άλλο σερβίτσιο δηλαδή εδώ, άλλο εδώ. Το πιρούνι μου αρέσει, αλλά θα ήθελα κάτι πιο, επειδή τρώμε πρόχειρο φαΐ. Πρόχειρο, δηλαδή χωριάτικη και σαλάτα, τη δρώνε όλοι από το χωριό μέχρι, ξέρω εγώ, ένα σουαρέ, ας πούμε, σε κάποιο κτήμα. Ωστόσο όμως, επειδή είναι πιο πρόχειρο φαγητό, θα ήθελα κουτάλια και πιρούνια να είναι πιο έτσι χτυπημένα, φαγωμένα, ξέρεις, να έχουν μια τριβή, να μην είναι του κουτιού και μοντέρνα. Θα ήθελα κάτι πιο παλιό, ξέρεις. Και ίσως... Αυτά βασικά, όχι κάτι παραπάνω. Γι' αυτό το λόγο στη λήψη, λόγω κυρίως φωτισμού, γιατί το κάδρο, εντάξει και το στήσιμο, τα πιρούνια μου αρέσουν έτσι, λόγω φωτισμού κυρίως, αλλά και πιάτου, θα βάλω ένα 5,5 στη φωτογραφία αυτή. Εγώ βάζω ένα 2 στη φωτογραφία, γιατί δεν μου αρέσει το πιάτο, δεν μου αρέσει το τραπεζομάτιλο. Θα ήθελα να μια διαπίτες. Τουλάχιστον να χρησιμοποιήσω την πίτα, αλλά βάλω πάνω μια καλή και κομμένη. Τα χάρια έτσι περιπέρασαν στο καθαροπίνωνα και δεν υπάρχει σωστό φως. Ωραία. Αυτά. Μάλιστα. Οπότε ο φίλος μας είναι ο Χρήστος ο Κεκές, οπότε να είσαι καλά Χριστάρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σου. Και μόλις κλείσαμε τις συμμετοχές. Πάλι 2,5 ώρες, παιδιά, για να λέμε μετά ο Νίκο ότι καθόμαστε εδώ πέρα και τον έχουμε κάνει λάστιχο. Ξέρεις, Νίκ, κάνουμε λάστιχο. Αλλά μην λέμε ότι καθόμαστε κιόλας, έτσι ότι δεν το κάνουμε τώρα ρεπακόλα να περάσει η ώρα. 2,5 ώρες, με στη ζέστη. Καλή φάση. Πάμε τώρα να δούμε τι θα γίνει. Δεν βλέπω share.
Νίκο, δεν έκανες δουλειά. Και φυσικά η Σέβη, η οποία είναι στην πρώτη θέση. Οπότε, η Σέβη είναι εδώ. Η Σέβη μάλλον δεν είναι εδώ. Αλλά ακόμα και να ήταν, θα μπορούσε να έχει κάνει καλύτερη δουλειά από το τίποτα. Λοιπόν, okay, μπορείς να βγάλεις δύο φωτογραφίες δίπλα-δίπλα για να τις βλέπουν τα παιδιά. Σε λίγο. Α. Πρώτα απ' όλα πρέπει να τις ανεβάσω για να τις περάσουμε μέσα στην ψηφοφορία. Φυσικά τι μπορώ να το κάνω αυτό, μισό λεπτό μου δώσε μου. Πες πάλι τις απόψεις σου, μην κάθεσαι έτσι. Ναι. Εντάξει, παιδιά, ήταν μια κριτική η οποία για άλλη μια φορά έχει και τις πάρα πολύ καλές φωτογραφίες και τις μέτριες και τις πρόχειρες έως κακές φωτογραφίες. Παιδιά, πρέπει να προσέχουμε τι στέλνουμε και τι θέλουμε να δείχνουμε στις φωτογραφίες μας. Είναι πολύ σημαντικό κάτι τέτοιο. Γιατί βλέποντας λήψεις του τύπου έχω ξεκινήσει να τρώω και ξαφνικά σταματάω, τραβάω μια φωτογραφία με το κινητό και τη στέλνω, δείχνει λίγο προχειρότητα, ρε παιδιά. Να το προσέξουμε λίγο. Γιατί όσο δεν το προσέχετε, θα παίρνετε τα διάρκεια σας, τα τριάρκεια σας, θα σας σχολιάζουμε, εκτός αν θέλετε κάτι τέτοιο. Αλλάζει μετά το πράγμα. Αγγελής, τι γίνεται? Τίποτα δεν γίνεται. Απλά φτιάχνω το σύστημα για να μπορέσουμε τώρα, να παίξει. Τώρα, θέλουμε να ετοιμαστείτε, να ψηφίσετε ποια από τις δύο φωτογραφίες θέλετε να βγει πρώτη. Και οι δύο είναι πάρα πολύ καλές φωτογραφίες, φαίνεται ότι έχουν δουλευτεί. Είναι παρόμοιο στυλ, παρόμοιο ύφος, με τον ίδιο τρόπο τραβηγμένες και με παρόμοιο φως. Οπότε ωραία. Θέλουμε να το δείτε προσεκτικά και να ψηφίσετε σύμφωνα με τα γούστα σας. Παιδιά, είναι πολύ σημαντικό να μην ψηφίσουμε, να μην δίνουμε ψήφους του τύπου ότι αν είναι φίλος μου να τον ψηφίσω. Το καλύτερο για μας, όπως λέω και στον αδερφό μου ακόμα, είναι αν δεν σου αρέσει μην την ψηφίσεις. Ή μη μου βάλεις like. Δεν το θέλω τέτοιο like. Καλύτερα να με κράξεις και να μου πεις ότι δεν έχει καλό φως ή δεν είσαι στη γωνία, παρά να μου κάνεις like επειδή είμαι ο αδερφός σου. Οπότε να ψηφίσετε τη φωτογραφία που σας αρέσει και όχι επειδή είναι φίλος σας ή ξαδερφός σας ή θείος σας. Σούπερ. Αυτά έκανα. Οπότε πατάω μόλις τώρα το κουμπί για να δημοσιευτούν δύο φωτογραφίες στο επίσημο group μας, μάλλον στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook, από εκεί μάλλον που βλέπετε το βίντεο αυτή τη στιγμή, το teachme.gr δηλαδή. Οπότε μόλις τώρα ανέβηκαν οι φωτογραφίες, λογικά θα βγουν σε εσάς σε λιγάκι. Εμένα τουλάχιστον βγήκανε. Θα σας δείξω αμέσως τώρα, να σας καθαγυρίσουμε. Και έχετε, αυτή τη στιγμή είναι η ώρα, τουλάχιστον εδώ γράφει το ρολόι μου ότι είναι 12, μάλλον 13, 14, σας 2 η ώρα δηλαδή, 23 και 30. Οπότε έχετε 2,5 λεπτά για να μπορέσετε να ψηφίσετε, μέχρι να πάει και 26 ας πούμε. Οπότε για να δούμε. Και γενικότερα να δούμε και σχόλια που υπάρχουν από κάτω, έτσι να δημιουργήσουμε. Τις φωτογραφίες έβαλες στο TeachMe, σελίδα. Βέβαια. Θα περάσω εδώ πέρα να τις δούμε τώρα λίγο στη σελίδα. Κολλάει το σύμπαν πάλι, να ξέρεις. Άμα κολλάει, τι να κάνω. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο. Λοιπόν, εδώ ακριβώς τώρα θα γυρίσω λίγο να δούμε τη φωτογραφία μας. Εδώ πέρα. Ωραία. Και βλέπετε εδώ μέσα που είναι οι φωτογραφίες, έτσι. Γράφουμε εδώ πάνω, άμα δεν βρίσκεται που είναι η σελίδα μας, facebook.com/teachme.gr. Έτσι. Οπότε, εδώ μέσα μπαίνετε και κάνετε ένα like στο φίλο που σας αρέσει η φωτογραφία του, έτσι. Οπότε, περιμένουμε λιγάκι για να δω βασικά τι ώρα είναι. Βασικά θα αφήσω λίγο χρόνο παραπάνω γιατί ενδεχομένως να κόλλησε λίγο. Θα φέρω και το ρολόι εδώ για να έχουμε και να είμαστε και δίκαιοι. Έτσι. Ακριβώς. Βασικά δεν φαίνεται ακόμα και δεν θέλω να κρύψω κάποια φωτογραφία. Αν και μπορείτε να μπείτε και να τη δείτε. Η ώρα τώρα είναι και 25 όπως βλέπετε. Τώρα πάει. Οπότε θα αφήσουμε ακόμη 2 λεπτά. Περιμένουμε τα like σας. Παραλαμβάνουμε να είναι like τα οποία είναι αντικειμενικά. Έτσι. Δηλαδή δεν έχουν να κάνουμε φιλίες και τέτοια πράγματα. Γιατί είναι καλύτερο να το φωτογράφω, έτσι. Αγγελή, πες μου, ναι. Να πούμε στα παιδιά ότι να μην κάνουν like και στις δύο φωτογραφίες εξωτερικά. Να μπαίνουν μέσα στις φωτογραφίες και να κάνουν like. Μπείτε μέσα στη φωτογραφία και κάνετε like, παιδιά.
Όχι έξω. Βλέπουμε ήδη πάντως ο Νίκ Πασχάλης έχει πάρει κεφάλι. Ωραία. Οπότε ήδη έχουμε μεγάλη διαφορά. Αλλά ποτέ δεν είναι αργά, έτσι. Έχουμε λοιπόν τις λήψεις μας εδώ. Φεγγαράκι Νίκ Πασχάλης. Και από κάτω η Σέβη Καβουκίδου. Με τη δεύτερη της πρόταση. Μπαίνετε και πάλι μέσα. Έχουμε ακόμη ένα λεπτό για να μπορέσει να κλείσει η ψηφοφορία μας και να πάρουμε ουσιαστικά τον νικητή για την 11η κριτική φωτογραφία, η οποία θα είναι για πρώτη φορά, αν κερδίσει ο Νίκ, θα είναι νικητής back-to-back, δηλαδή και στην 10η και στην 11η. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον αυτή η πρώτη θέση. Βεβαίως δεν ξέρω πώς θα ήταν τα πράγματα, αν ήταν και ο Στράτος Μπαρμακέλης μέσα, ο φίλος ο οποίος έβαλε λάθος όνομα στη φωτογραφία του, πολύ ωραία και εκείνου η λήψη. Αλλά βεβαίως τώρα συζητάμε τους σωστούς, οι οποίοι στείλαν τις φωτογραφίες με τις διαστάσεις και τα ονόματα που θέλουμε. Ωραία θα ήταν ο Στράτος. Εγώ πιστεύω ότι γινόταν μάχη. Ναι, έτσι πιστεύω κι εγώ. Αλλά όπως και αν έχει, να πούμε γεια στον Ιορδάνη, ο οποίος μας χαιρετάει από την Άουσα, από Σκόπελο, ο Γιάννης, ο Σκιαθίτης. Καλησπέρα στον Κώστα. Αξίζει η Κρήτη, λέει ο Γιάννης ο Σκιαθίτης, και μάλλον αυτός θα είναι ο νικητής, να δούμε σε λίγο. 15 δευτερόλεπτα έχουν μείνει και σε λίγο θα τις ανοίξουμε μαζί εδώ live για να δούμε ακριβώς πόσα σχόλια έχουν πάρει. Για να μην λέμε μετά πήρε ξέρω εγώ άλλα τόσα και αυτή άξιζε. Μιλάμε για το χρονικό διάστημα που έχουμε ορίσει. Οπότε τώρα βρισκόμαστε, μόλις τελείωσε, οπότε ανοίγω και βλέπουμε αυτή η λήψη έχει 42 like και share γενικότερα. Ωραία. Και αυτή η λήψη έχει, βέβαια έχω και ένα σχόλιο εδώ πέρα, όπως και αν έχει, 15. Οπότε, μισό λεπτό να ετοιμάσω και τα σία και τα μέα μου για να μπορέσουμε να κάνουμε την απονομή. Νικητής, αυτή τη φορά, μάλλον και αυτή τη φορά, για δεύτερη σερή φορά, είναι ο ένας, ο μοναδικός, ο τεράστιος. Ο καταπληκτικός, ο κριτικός, δεν ξέρω αν είναι, κάτσε γιατί δεν φαίνεται μικρή φωτογραφία, εδώ είμαστε, ο Νίκ, ο Πασχάλης, με την Κρήτη, με σταφύλια, στραγάλια, ντοματίνια, μπριτζόλες για κάποιους άλλους, φέτα, ελίτσες, κτλ. Άξια. Θεσσαλονικιός. Δεν μου κάνεις όμως την Κρήτη, φίλε. Τη Θεσσαλονίκη μου κάνεις την Κρήτη. Οπότε εγώ σε βάζω τώρα πλέον κριτικό. Οπότε ο Νίκο Πασχαλάκης κέρδισε την 11η κριτική φωτογραφία και είμαστε πραγματικά πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Γιατί ήταν βεβαίως πολύ καλή η προσπάθειά του. Μας άρεσε πάρα πολύ και εμάς. Και βεβαίως ήταν ένας τρόπος για να αποδώσουμε 2-1 πράγματα και το χάρτη και ενδεχομένως τα τοπικά προϊόντα της περιοχής. Έξυπνη προσπάθεια. Η οποία βεβαίως θα μπορούσε να σας δώσει πάρα πολλές ιδέες. Οπότε, Νίκη Πασχαλάκη, μπράβο ρε Κουζουλέ, καλά τα πήγες, μια χαρά. Λοιπόν, βεβαίως δεν είχαμε, να γυρίσουμε πάλι σε εμάς για να κάνουμε την αποφώνηση. Βεβαίως δεν είχαμε τα like και τα share που θα επιθυμούσαμε, αυτό μας στενοχωρεί και μας βάζει σε σκέψεις γενικότερα για το αν θα συνεχίσουμε το διαγωνισμό. Μα γιατί... το απόγευμα, έχουμε συνέχεια τα απόγευμα. Όχι, εγώ δεν θέλω να εκβιάζω τέτοια πράγματα. Απλά πρέπει να καταλάβουμε ότι η δική μας προσπάθεια είναι φυσικά χωρίς κάποιο δικό σας κόστος. Και θέλουμε λοιπόν αυτές τις 5 ώρες που χάνουμε με τη συλλογή, με το να γράψουμε άρθρα, με το να κάνουμε τα βίντεο και να ανεβάσουμε μετά το βίντεο στο YouTube και να μιλάμε γενικότερα όλη τη διάρκεια μαζί σας. Είναι δωρεάν για εσάς. Το μόνο λοιπόν που χρειαζόμαστε και έχουμε ανάγκη πραγματικά είναι ένα share και ένα like στο βίντεο ή στην προσπάθειά μας. Άμα δεν καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό για εμάς, δεν ξέρουμε κι εμείς τελικώς αν αξίζει αυτό που κάνουμε. Έτσι. Οπότε καλό όλο αυτό, καλό είναι να περνάμε ευχάριστα και να γουστάρουμε την πάρτι μας, αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή χάνουμε κι εμείς χρόνο, οπότε θέλουμε να νιώσουμε ηθικά δικαιωμένοι για την απόφασή μας να κάνουμε αυτά τα live, γιατί και εμείς γουστάρουμε, αλλά πρέπει παράλληλα να νιώσουμε ότι ναι ρε παιδιά, αυτό αξίζει που κάνουμε τελικώς και με τη χαρά μας να το κάνουμε και μία και δύο φορές και τρεις φορές το μήνα κτλ. Οπότε νομίζω με πιάνετε χωρίς να σας κουράζω περισσότερο. Θα δούμε τι θα γίνει, αν θα συνεχίσουμε, θα δούμε. Αγγέλη, τελείωσε γιατί μη είχες κατούριμα. Πώς μιλάς έτσι ρε ξεφτύλα. Βάλε πάπια. Λοιπόν,
2,5 ώρες πάλι live, παιδιά. 2,5 ώρες. Χωρίς πάπια, χωρίς τίποτα. Ήμασταν εδώ. Αν δεν κάνετε τώρα ένα like και ένα share, τι να σας πω. Θα σας πω μια άλλη φορά, ενδεχομένως. Α, μια άλλη φορά, άστε τώρα. Ναι, γιατί κάποιοι δεν είναι παντολέτα. Στο meetup θα κλειδώσουμε τις πόρτες και θα τους εξηγήσουμε εκεί τι παίζεται. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, τόση ώρα. Κοντά σας ήμασταν εμείς, οι δικοί σας άνθρωποι, Παναγιώτης Βλασόπουλος και Βαγγέλης Βλασόπουλος, photopavla.gfx και teachme.gr. Φυσικά το απόγευμα έχουμε το Photo Bros Live, όπου φυσικά συνεχίζουμε δυναμικά, χωρίς σταματημό, και βέβαια έχουμε πολύ ωραία πράγματα να συζητήσουμε και για το meetup και για θεωρητικά και πρακτικά πράγματα γύρω τη φωτογραφία και φυσικά να απαντήσουμε σε όλες τις ερωτήσεις σας. Είτε κάνετε share, είτε δεν κάνετε, είμαστε εδώ και θα είμαστε εδώ. Ελπίζουμε με πιο πολύ δύναμη, γιατί φυσικά το share είναι δύναμη, για να περνάμε τέλεια γύρω τη φωτογραφία. Άσε με να πω κάτι και εγώ. Πες τώρα, είναι η θεία σου. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Μπράβο για την προσπάθεια που κάνανε. Ένα μεγάλο μπράβο στους δύο φιναλίστ. Ήταν πολύ καλές φωτογραφίες. Κρίμα για τις φωτογραφίες που κόπηκαν. Ήταν πολύ καλές. Παιδιά, την επόμενη φορά να προσέχετε λίγο παραπάνω. Να πηγαίνετε σύμφωνα με τους κανονισμούς. Είναι νόμος αυτός. Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Από εκεί και πέρα, σας θέλουμε όλους το απόγευμα κοντά μας να πούμε πολλά πράγματα, να το συζητήσουμε. Και παιδιά, πριν ξεκινήσουμε, τσακίστε τα share για να τον κάνουμε τον τύπο που είναι δίπλα να το κλείσει το στόμα του. Τσακίστε τα share κατευθείαν. Πάνος Βασόπουλος, photopavla.gfx, στην παρέα σας. Βαγγέλης Βασόπουλος, teachme.gr, πάντα στην παρέα σας. Συντρωμένος και δυνατός. Λοιπόν, φιλιά πολλά, τα λέμε στις 6 ώρα. Δηλαδή, σύντομα. Φιλιά πολλά. Γεια χαρά. Γεια χαρά.